Εδαφικές συνθήκες και αυθαίρετη οικιστική ανάπτυξη καθιστούν το Ηράκλειο ως την πιο επικίνδυνη περιοχή της Κρήτης σε σχέση με τις επιπτώσεις από ένα πιθανό μεγάλο σεισμό, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Άκη Τσελέντη. Ο γνωστός καθηγητής σεισμολογίας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της σεισμικής θωράκισης της Κρήτης. Πιστεύω ότι η πιο επικίνδυνη πόλη είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά επίσης. Σε επίπεδο οικιστικό θέλουν λίγο προσοχή. Βέβαια είναι θέματα πολιτικού μηχανικού, εκεί δεν θέλω να συνενθώ. Εμείς από τη δικιά μας μεριά ως σεισμολόγοι πιστεύω ότι έχουμε δώσει στους μηχανικούς τα στοιχεία για να επέμβουν εκεί που πρέπει. Στο περιθώριο Σπερίδας που οργάνωσε το εργαστήριο σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα την εθνική υποδομή Χελπός, ο καθηγητής Άκης Τσελέντης εξήγησε ότι ο κύριος παράγοντας της καταστροφικότητας ενός σεισμού δεν είναι το μέγεθός του, αλλά οι τοπικές εδαφικές συνθήκες. Δηλαδή, έχουν περιστατικά που έχουμε δύο σπίτια σχεδόν τα ίδια από τον ίδιο εργολάβο και το έναν 100 μέτρα πιο κάτω και να πάθει ολική κατάρρευση. Δυστυχώς σήμερα έχουμε χτίσει σε ρέματα, έχουμε χτίσει σε περιοχές προσκόσεων και είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια επέκτασης των σχεδίων πόλεων. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο στο Ηράκλειο. Στη Δυτική Κρήτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Χανιά λόγω κυρίως των πολλών παλαιών κτισμάτων. Υπάρχουν πάρα πολύ παλαιά κτίρια, κτίρια φτιαγμένα με παλιούς αντισμικούς κανονισμούς. Τα οποία και αυτά είναι ευάλωτα μερικές φορές σε ισχυρές εδαφικές κινήσεις. Δεν λέω πως είναι όλα επικίνδυνα, απλώς πρέπει στα πλαίσια στο ότι σήμερα σαν σεισμολόγοι εμείς έχουμε δώσει στην πολιτεία τα μέσα για το πώς συμπεριφέρεται η ίδια η πόλη, πρέπει να πάμε ένα στάδιο παραπέρα και να διαγείρουμε υποτίθεται την πόλη στους υπολογιστές με τα διάφορα, με τον οικιστικό ιστό και να δούμε πώς συμπεριφέρεται τα διάφορα κτίρια. Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επεσήμανε ότι η Κρήτη πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της την έννοια του σεισμικού κινδύνου λόγω κυρίως της αυθαίρετης δόμησης. Την ίδια ώρα πάντως θετικά αξιολογείται η ύπαρξη του Εθνικού Δικτύου Καταγραφής της Λιθόσφαιρας Χελπός. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια ενοποίησης όλων των γεωφυσικών και σεισμολογικών υποδομών στην Ελλάδα με ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και εξοπλισμού και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη απεικόνηση. Το Εθνικό Σύστημα Καταγραφής της Λιθόσφαιρας είναι συνδεδεμένο με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή υποδομή και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων που επιτρέπει ακριβή καταγραφή των χαρακτηριστικών μιας σεισμικής δόνησης.